Καλώς ήρθατε στο Back to Handmade, στη δημιουργική πλευρά της ζωής. Είμαι η Φωτεινή, ευχαριστώ για την επίσκεψη. Με το σημερινό επεισόδιο, πλέκοντας αυτό το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο δεντράκι, ολοκληρώνουμε τη σειρά με τα πλεκτά στολίδια και ξεκινάει ο διαγωνισμός. Σε λίγο θα μάθετε και όλες τις λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Αν είσαι για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, κάνε εγγραφή για περισσότερα βίντεο, πάτε το κουδουνάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο περιεχόμενο, άφησε το σχόλιο σου και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω ελαφρύ νήμα, 3,5 νούμερο βελονάκι, κάποιες χάντρες, πέρλες, ό,τι θέλετε. Είναι πολύ εύκολο, θα πλέξω το iCord, θα δείξω και πώς πλέκεται. Υπάρχει και ξεχωριστό βίντεο, όμως θα το δείξω και σε αυτό. Κάνουμε την πρώτη μας θηλιά με το βελονάκι μας και 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Με το βελονάκι μπαίνουμε στο δεύτερο γαϊτανάκι από το βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε και μπαίνουμε και στο τρίτο γαϊτανάκι, παίρνουμε νήμα και βγαίνουμε. Αφαιρούμε τις δύο θηλιές από το βελονάκι, πλέκουμε τη μία γαϊτανάκι, προσθέτουμε την άλλη και επαναλαμβάνουμε. Έχουμε 3 θηλιές πάνω στο βελονάκι, αφαιρούμε τις δύο, πλέκουμε τη μία γαϊτανάκι, προσθέτουμε την άλλη, επαναλαμβάνουμε και την τελευταία, και αυτός είναι ο τρόπος που πλέκουμε το I-cord. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κορδέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη πλέξη θέλετε, κάποια από τα κορδόνια, τα λασέ, του ρουμανικού τύπου που σας αρέσανε πολύ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ είναι το μοναδικό που έχω στολίσει στην ντουλάπα μου. Το έχω από το 2013 που το έπλεξα πρώτη φορά και είναι το αγαπημένο μου. Φέτος έχω δει ότι το έχουν πάρα πολλές εταιρείες σαν γούρι, οπότε μπορείτε και εσείς να το φτιάξετε και να το προσφέρετε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Μια συνήθεια είναι λίγο να εξοικειωθείτε, είναι πολύ εύκολο το κορδόνι. Και θα πλέξουμε 35 εκατοστά ή θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε υλικό σε 35 εκατοστά. Αφού θέλουμε να ολοκληρώσουμε, κάνουμε ρίξιμο, περνάμε μέσα από όλες τις θηλιές και πλέκουμε 20 γαϊτανάκια στον αέρα για τη θηλιά του στολιδιού μας. Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, θα χρειαστεί να μου πείτε ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας στολίδι από όλα σε σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Και φυσικά έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Βασική προϋπόθεση για να ισχύει η συμμετοχή σας με το σχόλιό σας, θα πρέπει ήδη να είστε και συνδρομητές. Κάνουμε βουβό στην πρώτη μας θηλιά και ολοκληρώνουμε και έτσι έχουμε κάνει τη θηλιά μας. Τραβάμε αρκετό νήμα γιατί θέλουμε να ενώσουμε το δεντράκι και κρύβουμε την κλωστή μας από την άλλη άκρη έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και το σχηματισμό μας. Με αυτόν τον διαγωνισμό θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη σας τη στήριξη και την ανταπόκριση, οπότε θέλω να μεγαλώσει αυτό το κανάλι, να σας κάνω συνέχεια δώρα και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και σε ένα δημιουργικό κλίμα. Αφού λοιπόν κρύψουμε και την κλωστή, τώρα παίρνουμε το κορδόνι και αρχίζουμε κάνοντας κάποια ζικ-ζακ με τα δάχτυλά μας να σχηματίζουμε τα κλαδιά του δέντρου. Αφού το ολοκληρώσουμε και το κάνουμε όπως θέλουμε, ξεκινάμε να προσθέσουμε τις χάντρες. Μία-μία τις χάντρες με την τάπεστρη βελόνα μας και ενώνουμε και έτσι ασφαλίζουμε το κάθε μας κλαδάκι. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο στολίδι που μπορείτε να το κάνετε και με τα παιδιά σας, να ζεστάνει όλο το κλίμα του Χριστουγέννου, το οικογενειακό, να υπάρχει μια όμορφη θερμή ατμόσφαιρα και να το ευχαριστηθείτε και να γεμίσει το σπίτι γέλια, χαρές και χρώματα. Αυτές οι χαντρούλες με τα πολύχρωμα πραγματικά μου δίνει τόσο χαρά, δεν ξέρω για σας, εμένα απίστευτη χαρά. Και ενώνουμε, δημιουργώντας έτσι με τις χάντρες, τον κορμό, τον υποθεθόμενο κορμό του δέντρου μας.
Και το τελευταίο μας κοτσάνι το σφίγγουμε, μπορείτε να κάνετε φουντάκι, να προσθέσετε και στο νέο του νέο έτους του 2022 αν θέλετε, για να το κάνετε δεγούρι και να το δωρήσετε. Κάνουμε 3 κόμπους για να το στερεώσουμε και μετά θα κρύψουμε την κλωστή μας στο μήκος. Αυτό είναι το στολίδι, ελπίζω να το φτιάξετε, να το χαρείτε, να το δωρήσετε. Θα χαρώ οι 2 τυχεροί που θα κερδίσουν τα στολίδια, πραγματικά να χαρούν απίστευτα και αυτοί. Τα έχω πλέξει με αγάπη, σας τα χαρίζω μέσα από την καρδιά μου. Οπότε περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια, τα like, τις προβολές, τις κοινοποιήσεις. Όσο κοινοποιείτε το κανάλι και μεγαλώνει, τόσο περισσότερο χαίρομαι και εγώ και δημιουργώ καλύτερο περιεχόμενο, βελτιώνομαι στις τεχνικές, προσπαθώ συνέχεια να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνε δυνατός, δυνατή, δημιουργικός, δημιουργική. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλιά.